Στο ενεργειακό πεδίο, αυξημένε ήταν οι τιμέ που έδωσαν οι εταιρείε παροχή ηλεκτρική ενέργεια για το μήνα Σεπτέμβριο. Ωστόσο, η τελική τιμή για του καταναλωτέ Κωνσταντίνε Δαβλέδ θα διαμορφωθεί μέσα στην εβδομάδα, όταν θα ανακοινωθεί και η κρατική επιδότηση. Για να δούμε πού θα φτάσει. Τρίτη ή Τετάρτη αναμένεται λοιπόν να έχουμε αυτή την ανακοίνωση. Όπως και να έχει, είδαμε χθε, χθες, είδαμε τις εταιρείε να ανακοινώνουν την νέα τιμολογιακή τους πολιτική για το μήνα Σεπτέμβριο. Φαίνεται να, υπάρξουν, να υπάρχουν, και αυξήσεις αλλά και κάποιες διορθώσεις αν θέλεις. Όλοι περίμεναν πρώτα απ' όλα τη ΔΕΗ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παίκτη, ανακοίνωσε 0,788 ε, χιλιοστά του ευρώ ε, για τον Σεπτέμβριο. Από 486 που ήταν τον Αύγουστο βλέπουμε εδώ μια έντονη αύξηση του 62%. Θα δούμε ότι οι επόμενε, οι υπόλοιπε εταιρείε, οι αναλλακτικοί πάροχοι, είχαν μικρότερε αυξήσει. Εδώ βλέπουμε την πρωτέρια στα 782 από 549 στο 42%. Θα περάσουμε στην εταιρεία Ήρων, ε, η οποία έδωσε 0,75 από σχεδόν 0,6%. Βλέπει λοιπόν ότι πέφτουν οι αυξήσει αυτέ τι ενδεικτικέ εταιρείε που επιλέξαμε. Θα τελειώσουμε με την Ελπέντισον, η οποία είχε δώσει και την υψηλότερη τιμή και τον Αύγουστο mm. είναι υψηλή τώρα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μια διόρθωση. Βλέπουμε ότι σίγουρα για τι εταιρείε είναι αχαρτογράφητα τα νερά. Κανεί δεν ξέρει πώ θα κινηθούν τα πράγματα και για το φυσικό αέριο και για τον ηλεκτρισμό. Αυτή είναι και η τελευταία μα κάρτα. Καθώ όλη την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε πολύ υψηλέ τιμέ στι ευρωπαϊκέ τιμέ τη Μεγαβατόρα ε, για, για την χονδρική τιμή. Δεν έρχεται η κάρτα, δεν πειράζει. Ήταν περίπου 400, 400 ευρώ για την Ελλάδα, 431 η μέση τιμή.